χρόνια δεν έχει ακούσει κάτι παρόμοιο ή δεν έχει βγει κάποιος άνθρωπος στον οποίο... Μπορεί κάποιος να μην τολμούσε να το πει. Κάτι είπε και ο Τέος τώρα πρόσφατα πάλι. Δεν είναι αυτό. Ναι, είπε κάτι. Δεν θεωρώ πάντως ότι υπάρχουν δύο, ας το πούμε έτσι, τρόποι να σχολιάσεις αυτή την τοποθέτηση του Ντίμητρη Τσαπνή. Μία μπορεί να πει κάποιος ότι από τη στιγμή που τάζησε, καλά κάνει και τα λέει. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει και στο εξωτερικό με τα θάνατον να βγαίνουν σε βιογραφίες, πληροφορίες. Όχι και τόσο κολακευτικές για τους ανθρώπους που αφορούν. Από την άλλη, υπάρχει το γνωστό ελληνικό νεκρός δεν δικαίωται. Δηλαδή ότι όταν κάποιος έχει φύγει και έχει χτίσει ένα μύθο γύρω από το όνομά του, δεν δικαίωται. Το ήξερα στα Ματινάκη. Ναι. Ότι γιατί τώρα να βγεις να τον αποδομήσεις και να τον. Ας μιλήσουμε για Ζάχαρη Φωτιό, το έχει και βασιλεύει ο άνθρωπος. Και τον κόβει. Δεν τον παίρνετε ένα τηλέφωνο να μας δώσει μια απάντηση. Αγαπώ Χατζηφωτίου, είμαι φαν, σας έχω πει. Εσύ που είστε συμπαθές, γιατί πας να του κάνεις μια συνέντευξη. Βάζουμε το λάκι. Μας πάτησε στον κάλο σήμερα. Στην ταγκούνα. Και τσίπησες εδώ πέρα, μου κάνεις μελανιά και αυτό. Ποιο είναι γίνεται. Θα πάω και βόλτα μετά για θάλασσα και μπάνιο. Ήτανε για να τριτώσει, Δημητράκη μου. Λοιπόν.